και ένα ευχαριστώ. Το ευχαριστώ ενός πολίτης. Ως πολίτης. Άλλωστε αυτή την ιδιότητα μπορώ στα σοβαρά, σε αυτή τη φάση να υπερασπίσω. Το ευχαριστώ δεν έρχεται από μια μηχανία εισαγωγικής παρατήρησης, αλλά έρχεται από το γεγονός ότι Σάββατο βράδυ κάποιοι άνθρωποι βάζουν λίγο διαφορετικά τις προτεραιότητες και κατορθώνουμε να γεμίσουμε και την αίθουσα. Βάζουμε λοιπόν διαφορετικά τις προτεραιότητες και με έναν τρόπο ευγενικό αλλά εύστοχο, αποτελεσματικό, δύο ανθρώπους που καλούνται να διεκδικήσουν ουσιαστικές αιρετές θέσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση, τους βάζετε σε μία βάσανο. Μία βάσανο η οποία μπορούσε ή θα μπορούσε εύκολα να σκεφτεί κανείς ότι ξεπερνιέται από το σχετικά νεαρό της ηλικίας, τουλάχιστον για μένα, το νεαρό σε σχέση με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, αλλά όταν θα δείτε τι θέλω να μοιραστώ σήμερα μαζί σας, δεν είναι αυτονόητο ότι υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ της νεαρής ηλικίας και των ζητημάτων των νέων τεχνολογιών. Πέρα από αυτά τα εισαγωγικά συγγνώμη και τα εισαγωγικά ευχαριστώ, επιτρέψτε μου να θέσω εισαγωγικά πάλι δύο ζητήματα. Δύο προκλήσεις, έτσι όπως εγώ τις αντιλήφθηκα και δούλεψα για αυτές αφού μου γνωστοποιήθηκε η συμμετοχή μου στη σημερινή εκδήλωση. Πρώτο, η λέξη εξυγχρονισμός. Η σηματοδότησή της, η φόρτισή της. Μέχρι σήμερα οι διάφοροι ειδών εξυγχρονισμοί, ήδη έχω βάλει τα quotation, που έχουν επιβάλει στην κοινωνία οι διάφορες κυβερνήσεις, εσχάτως οι μνημονιακές, αλλά θα μου επιτρέψετε χωρίς να θεωρώ με τον ίδιο τρόπο ότι είναι υπεύθυνες και οι προηγούμενες, συνεπάγονταν ένα κοινωνικό κατακαιρματισμό. Δραστικές περικοπές στην απασχόληση, στις δημόσιες δαπάνες, υπονόμευση της έννοιας του δημοσίου αγαθού. Αν συμφωνείτε σε αυτό, εισαγωγική παρατήρηση δεύτερη, που ουσιαστικά είναι απόρρια της πρώτης, οι πολιτικές που αφορούν στον τεχνικό εξυγχρονισμό δεν είναι πολιτικά ουδέτερες, δεν είναι άοσμες, δεν είναι άχρωμες, γιατί εν τέλει η πολιτική σημαίνει επιλογή, επιλογή στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Το δικό μας λοιπόν στοίχημα θα έλεγα, και δεν ξέρω δίνοντας μετά τη σκητάλη του λόγου στο Γαβρίλ αν θα δεχτεί ότι έχουμε κοινό στοίχημα, είναι να επανανοητοματίσουμε τη λέξη εξυγχρονισμό σε σχέση αφενός με τη δημόσια διοίκηση και την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες, εντάσσοντας στο πλαίσιο αυτό μια ψηφιακή πολιτική. Τολμώ να προκαλέσω τους εμπειρότερους εμού να βάλουμε από κοινού στην ψηφιακή πολιτική ένα αριστερό, μπορεί να γίνει, ένα προοδευτικό, ένα δημοκρατικό πρόσημο. Πάμε. Χαίρομαι. Γιατί δεν δηλώνω τα ξέρω όλα. Και τούτο το στοίχημα λέω και θέλω να μοιραστώ σήμερα το βράδυ μαζί σας ότι πρέπει να τεθεί άμεσα. Γιατί δεν αρκεί απλά η αναφορά στην ανάγκη εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, στην ανάγκη αποτελεσματικότητας του εκδημοκρατισμού της. Πάω πολλά βήματα πιο πέρα από το τι έχουμε ανάγκη τώρα, έχοντας ήδη επανανοηματοδοτήσει τον εξυγχρονισμό όπως το καταλάβαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Νομίζω ότι χρειάζεται έμπρακτη αλλαγή. Και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες της χώρας μας σε ό,τι αφορά στην ψηφιακή κατάσταση και εννοώ εδώ τη γενικότερη στέρηση της χώρας των πολιτών σχετικά με την υιοθέτηση του διαδικτύου στην καθημερινότητά τους. Γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει, φίλες και φίλοι, ότι η όποια μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης μέσω του ψηφιακού εξυγχρονισμού, εξού εξηγώ την πρώτη εισαγωγική παρατήρηση που μπορεί να φανεί άσχετη με τον τίτλο, εννοώ το σημενόμενο της λέξης εξυγχρονισμού και την ταλαιπωρία του, προϋποθέτει πολίτες με πρόσβαση στο διαδίκτυο και με σύνδεση βεβαίως αυτό, με επαρκή εξοπλισμό. Έχουμε μνημόνιο, έχουμε λιτότητα ή έστω με τη δυνατότητα πρόσβασης αν ο εξοπλισμός δεν είναι δυνατόν να υπάρχει λόγω των οικονομικών συνθήκων.
Σήμερα λοιπόν στην Ελλάδα της βαθιάς οικονομικής κρίσης, μιας χώρας όπως που προεδρεύει το Συμβουλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πέμπτη φορά, όταν για πολλά νοικοκυριά ακόμα και η πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι προβληματική λόγω των χαρατσιών της ΔΕΗ, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που λέω δεν είναι αυτονόητα, είναι προς διεκδίκηση και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν δηλαδή πολλά νοικοκυριά δεν έχουν καν ηλεκτρικό ρεύμα, η αναφορά στον ψηφιακό εξυγχρονισμό, στην προσπάθειά μου να συνδέσω το Σωσίρ, τον Όστιν, με τη σημερινή μας εκδήλωση, μπορεί να ακούγεται πολυτελής, θα σας έλεγα σχεδόν ύβρες. Όπως και να έχει όμως, αν πάμε ένα βήμα παραπέρα, ψηφιακός εξυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης, στην υπηρεότερη περίπτωση ακούγεται ως ανέκδοτο. Αυτή η κατάσταση ήλθε να προσθεθεί σε μια ήδη υπάρχουσα, και εδώ ξανακοιτάω προς τους συνομιλητές μου, χωρίς να υποτιμώ όσους σήμερα είχατε το κουράγιο σαν τους θαραλέους του Μπρανκαλεώνα να βρεθείτε Σάββατο βράδυ σε αυτή την αίθουσα, να διορθώσουν λίγο τα νούμερα από μια έρευνα που έκανα σε κάποιες πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει από το Ινστιτούτο, για παράδειγμα, της Οξφόρδης. Εκεί λοιπόν, σε σχέση με τον πάντα μέσο ευρωπαϊκό όρο της υιοθέτησης του διαδικτύου στην καθημερινότητα των πολιτών στη χώρα μας, έχουμε το εξής. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 70%, που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Για εμάς εδώ τους Έλληνες, τους πολίτες της ελληνικής επικράτησης, είναι 50%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος λέει ότι 22% δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο. Ξέρετε που ανεβαίνει όταν μιλάμε για τους πολίτες της Ελλάδας, στο 42%. Αυτά δεν τα λέει η Περιφερειακή Παράταξη Δύναμη Ζωής, υποψήφια Περιφερειάρχης Ενανδούρου ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω, είναι έρευνες πρόσφατες από το Ινστιτούτο της Οξφόρδης. Τρίτο, το 22% των κατοικιών, ενώ στον ευρωπαϊκό μέσο όρο έχουμε 53% δυνατότητα σύνδεσης άνω των 30 MB, αντιλαμβάνεστε το 22 με το 53 είναι τραγικό κενό gap. Άρα έχουμε τρία διαφορετικά νούμερα, 22, 42, 50. Και εμείς σήμερα το βράδυ θέλουμε να μιλήσουμε για ψηφιακό εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, ιδίως τουλάχιστον ό,τι μας αφορά για το Γαβρίλ και για μένα το επόμενο χρονικό διάστημα σε αυτοδιοικητικές δημόσιες υπηρεσίες. Η όποια λοιπόν παρέμβασή μας οφείλει να είναι ηγειωμένη. Δεν προσπαθώ να βάλω, αφού παίρνω και πρώτη το λόγο, ένα πολύ συντηρητικό πλαίσιο. Δεν προσπαθώ να χαμηλώσω τις προσδοκίες μας για το τι οφείλουμε να παλέψουμε. Αλλά αν πάρει κανείς αυτά τα νούμερα, το 50, 42 και 22, και πραγματικά επιμένει να θέλει να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα, και εμείς θέλουμε να την αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα, καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για τον ευρύτερο εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας, θα πρέπει να χαμηλώσουμε αρκετά τον πήχη. Εγώ ισχυρίζομαι και κάτι που μπορεί να προκαλέσει κάποιος που σήμερα είναι σε αυτή την αίθουσα, ότι ο τεχνικός εξυγχρονισμός δεν αρκεί για να μεταμορφώσει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, γιατί οι ουσιαστικές αλλαγές στο δημόσιο απαιτούν πολιτική αντιμετώπιση και βούληση, δεδομένου ότι το ζήτημα εν τέλει δεν είναι τεχνικό, αλλά κατεξοχήν πολιτικό, και το λέω εγώ που ξεκίνησα από τα νούμερα. Οι όποιοι εξυγχρονισμοί, ξαναβάζω quotation και εισαγωγικά, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις παθογένειες δημόσιας διοίκησης. Παθογένειες που σχετίζονται άμεσα με το πελατειακό φαύλο και βαθιά διεφθαρμένο τρόπο άσκησης εξουσίας από το 1974 και μετά είναι από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και μια άσκηση της εξουσίας που αντιμετώπιζε το δημόσιο ως λάφυρο και όχι ως εργαλείο άσκησης πολιτικής υπέρ της κοινωνίας. Τις τελευταίες μέρες αναζητώ αν η περιφέρεια Αττικής, ενώ η περιφερειακή διοίκηση, έχει μπει στις λεγόμενες καλές πρακτικές, good practices. Δηλαδή έχει την προσπάθεια εξυγχρονισμού, έχει τα νούμερα να αλλάζουν και να μένουν όμως χαμηλά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και σας λέω όμως ότι ό,τι και να λέει ο απερχόμενος περιφερειάρχης, η περιφέρεια Αττικής, η μεγαλύτερη της χώρας μας και μία από τις μεγαλύτερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δεν έχει ούτε μία καλή πρακτική. Λέω λοιπόν ότι αν συνεχίσουμε να έχουμε μία άσκηση εξουσίας στο όνομα ταξικών συμφερόντων, αν έχουμε μία λογική ότι είναι μηχανισμός διανομής ουσιαστικά και ευτελισμού των δημοσίων αγαθών, ακόμα και αν το 42 ή το 22 το πάμε στον ευρωπαϊκό μεσόωρο, τότε έχω την εντύπωση ότι αυτοί που είμαστε εδώ σήμερα το βράδυ δεν μας αφορά. Μένει να με διαψεύσετε ότι ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε αυτούς τους όρους. Τώρα, πρακτικά, λόγω της πολυπλοκότητας και του πλήθους των πληροφοριών που διαχειρίζεται χωρίς πληροφορική εν τέλει, σύμφωνα με αυτά τα νούμερα, δεν μπορεί ισχυρίζομαι να υπάρχει διοίκηση ούτε περιφερειακή, ούτε στο Δήμο που διεκδικεί ο Γαβρίλη Σακελαρίδης, ούτε στους υπόλοιπους 65 τουλάχιστον της περιφέρειας Αττικής και πλέον των 300 σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν μπορεί ισχυρίζομαι να οργανωθεί, να λειτουργήσει, να γίνει έλεγχος των πεπραγμένων της, να υπάρξει διαφάνεια, να υπάρξει πάταξη της γραφειοκρατίας και να σταματήσουμε να έχουμε εξυπηρέτηση αναγκών των ημετέρων και να οδηγηθούμε κάποια στιγμή σε εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας και των πολιτών. Αν σε όλα αυτά συμφωνήσουμε ή τέλος πάντων συμφωνήσουμε στην πλειονότητα, ισχυρίζομαι ότι η σημασία της ψηφιακής πολιτικής στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης με κεντρικό άξονα την κρατική παρέμβαση, δημόσια παρέμβαση και έμφαση στο ρόλο του δημοσίου τομέα είναι πάρα πολύ σπουδαία για να συζητηθεί και να οριστεί από κοινού. Μια και αν ξεκίνησα μιλώντας για το σημενόμενο του εξχρονισμού, μπορεί να χρειαστεί να συζητήσουμε και για το σημενόμενο του κρατικού δημοσίου. Είμαι εδώ και στέκομαι μπροστά σας γιατί πιστεύω ότι παρόλα αυτά τα σχεδόν απεσιόδοξα που θέλησα να μοιραστώ μαζί σας, νομίζω ότι η Περιφέρεια Αττικής και η τοπική αυτοδιοίκηση εν γέννη μπορεί να είναι κινητήριος μοχλός της ψηφιακής μεταρρύθμισης. Ενδεχομένως ακούγεται αντίφαση σε σχέση με όλα τα προηγούμενα, αλλά προσθέτω ότι ένα τιτάνιο έργο που προϋποθέτει καταρχήν την αντιμετώπιση της πάρσης κατάστασης, αυτών των φρικτών μέσων όρων και της απόστασης που έχουμε, πρέπει να σας πω ότι όταν ερχόμαστε στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, όταν ερχόμαστε στις υπηρεσίες διαφόρων δήμων, ενδεχομένως Γαβρίλη Σακελαρίδη θα πάρει στη σκυτάλη, από μία προσπάθεια, απέλπιδα λέω εγώ, χωρίς στυροκαταγγελτισμό ενός ψηφιακού εξχρονισμού του Δήμου Αθηναίων, αλλά πιστέψτε με, σας προκαλώ, αν έχετε χρόνο και την πολυτέλεια, να δείτε τι συμβαίνει με άλλους Δήμους. Σας λέω ότι για το λόγο του αληθές, αλλά και για να έχουμε συνείδηση του μεγέθους της πρόκλησης, σας δώσω ένα παράδειγμα. Επανέρχομαι στο Περιφερειακό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Περιφερειακού Συμβουλίου με πρακτικά να έχουν πάρει ημερομηνία 12 Νοεμβρίου του 2013 και η αφορμή ήταν το θέμα μιας προμήθειας 1.368 υπολογιστών αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων, ξανασας λέω τα νούμερα, 1.368 υπολογιστές αξία 2 εκατομμυρίων, συζητώντας τόσο με τους αρμόδιους υπαλλήλους όσο και με τους πολιτικούς, Δημήτρη μου, τα έπιασες τα νούμερα, όσο με τους πολιτικούς προϊσταμένους της περιφέρειας, μας γνωστοποίησαν ότι ενώ εγκρίθηκαν αυτά τα νούμερα, έχει γίνει ουσιαστικά προσπάθεια τώρα, την ώρα που μιλάμε, σχεδόν ένα χρόνο μετά, να γίνει απλή καταγραφή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρόλο που έχουμε παραγγείλει 1.468 υπολογιστές με κόστος 2 εκατομμύρια. Και αυτό βεβαίως, όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται αποκλειστικά, όχι από την απερχόμενη περιφερειακή διοίκηση, αλλά γιατί υπάρχουν υπάλληλοι που πιστεύουν ότι μπορεί να κάνουμε μια προσπάθεια και στελέχη της περιφέρειας για ψηφιακό εξυγχρονισμό. Με άλλα λόγια σας λέω ότι η Περιφέρεια Αττικής σήμερα δεν έχει κανένας τους καταγραφεί, αξιόπιστη και έγκυρη, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες αναθέσεις εργασίας. Το ότι τοποθετεί σε κάποιον υπάλληλο έναν υπολογιστή μπροστά δεν σημαίνει κατά ανάγκη τίποτα.
Τι προδιαγραφές χρειάζεται κάθε θέση εργασίας προκειμένου να έχει μια στοχευμένη εν τέλει αγορά, να τη συζητήσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να την αποτιμήσουμε. Τι χρησιμοποιούν σήμερα οι υπάλληλοι της περιφέρειας. Ποιοι από τους υπολογιστές, και με συγχωρείτε που κατεβάζω τόσο χαμηλά τον πύχη σε ένα τόσο εφάνταστο και εξαιρετικό τίτλο, αλλά επαναλαμβάνω, ποιοι από τους υπολογιστές που χρησιμοποιούμε σήμερα στην περιφέρεια Αττικής πρέπει να παραμείνουν και ενδεχομένως να μεταφερθούν αλλού. Τι άδειες λογισμικού είναι σήμερα αγορασμένες και ενεργές. Ποιες από αυτές χρειάζεται να αναβαθμιστούν. Πόσες άδειες, αφού αναβαθμιστούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλους υπολογιστές. Μπορεί να φαίνεται λίγο αστείο, αλλά ναι, σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρούν κάποιοι ευσυνείδητοι υπάλληλοι σήμερα της περιφέρειας να απαντήσουν. Ένας λοιπόν από τους λόγους που η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει μια πλήρη απογραφή είναι ότι δεν έχει εφαρμόσει το 2014, επαναλαμβάνω, Προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διπλογραφικό σύστημα. Είμαστε ελάχιστα βήματα από το καρμπόν. Δεν ξέρω πόσοι έχουν περάσει στην πόρτα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πάντως λέω ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί καρμπόν. Και αυτό εξηγεί πολλά πριν πάμε να συζητάμε τον ψηφιακό εξυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από το μικρό λοιπόν αυτό παράδειγμα, και τελειώνω, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το εύρος της πρόκλησης που θα συναντήσει ο ψηφιακός εξυγχρονισμός στο επίπεδο της περιφέρειας με τα παραδείγματα που σας έφερα εγώ, φαντάζομαι θα έχει να μοιραστεί εξίσου τραγελαφικά και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, μέχρι σε όλο το εύρος των δημοσίων υπηρεσιών της χώρας ολόκληρης, είναι τεράστιο. Ένας εξυγχρονισμός που προσκρούει σε σειρά εμποδίων, τα οποία πηγάζουν από παγιωμένες τρευλές πρακτικές, οι οποίες εξυπηρετούν βεβαίως κατεστημένες απόψεις και συμφέροντα. Δεν είναι απλά άγνοια, δεν προλάβαμε να ενημερωθούμε, δεν είναι ότι δεν προλάβαμε να τρυποδίσουμε με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, για να παραμείνει τελικά ένα status quo που υπηρετεί, ωφελεί μετέρους. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι θέμα ηλικίας, όπως ξεκίνησα με ένα σχεδόν απολύτικο χαρακτηρισμό και αξιολόγηση και διαπίστωση στην αρχή της ομιλίας. Είναι επιτακτική ανάγκη σε όφελος του δημοκρατικού ελέγχου. Γαβρίλ, μου επιτρέπεις πάλι να μιλήσω στο όνομά σου, τόσο για τον Γαβρίλ Σακελαρίδη όσο και για μένα. Η ιστορία του ψηφιακού εξυγχρονισμού να είναι προτεραιότητα. Γιατί τι λέγαμε στην αρχή, δεν είναι πολιτικά ουδέτερη. Δεν είναι πολιτικά ουδέτερη και δεν είναι κοινωνικά άχρωμη έννοια. Είναι εν τέλει βαθιά πολιτική. Και ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσεις στις προκλήσεις ενός ψηφιακού εξυγχρονισμού, για τον οποίο πόρο απέχουμε, τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στο δημόσιο. Νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο στοίχημα, γιατί τα πράγματα μπορεί να είναι ψηφιακά, αλλά δεν γίνονται μαγικά. Θα χρειαστεί εδώ να συγκρουστούμε πάλι με συμφέροντα, με εταιρείες, με απευθείας αναθέσεις και νομίζω ότι και τη γνώση διαθέτουμε και τη βούληση να συγκρουστούμε και θα συγκρουστούμε. Ευχαριστώ.